Ο Κώστας Μουντάκης γεννήθηκε στην Αλφάμυλο ποτάμου του νομού Ρεθύμνης το 1926 και η καταγωγή των γονιών του ήταν από τον Καλλικράτη Σφακίων. Η αγάπη του για τη λύρα φάνηκε από πολύ νωρίς. Αγόρασε την πρώτη του λύρα και στην κατοχή ο 15χρονος πια Κώστας Μουντάκης έπαιζε και τραγουδούσε στα καφενεία του χωριού, ενώ λίγο αργότερα έπαιξε στο πρώτο του γλέντι. Το 1952 εμφανίζεται δισκογραφικά συνοδεύοντας το Στέλιο Κουτσουρέλι, ενώ το 1954 τραγουδά για πρώτη φορά σε δίσκο. Εκείνη την περίοδο ο Κώστας Μουντάκης προσπάθησε να προωθήσει την κριτική μουσική μέσω της ραδιοφωνίας και έτσι άρχισε ραδιοφωνικές εκπομπές. Φιλοξενήθηκε στο πρόγραμμα του Σίμωνα Καρά προβάλλοντας την κριτική μουσική στο Πανελλήνιο. Θα πρέπει να αναφερθούμε στις εμφανίσεις του στην Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά και την Νότιο Αφρική, όπου επισκέφθηκε πολλές φορές τους κριτικούς της Διασποράς, καθώς και στην τεράστια προσφορά του στην κριτική μουσική, αφού μετά από μια τεράστια καριέρα ασχολήθηκε με τη διδασκαλία. Παρέδιδε μαθήματα σε Οδεία, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Άγιο Νικόλαο και ίδρυσε τέλος το Ελληνικό Οδείο στην Αθήνα. Το έργο και η προσφορά του στην κριτική μουσική παράδοση είναι αναμφισβήτητα. Ο Κώστας Μουντάκης πέθανε στις 31 Ιανουαρίου του 1991, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο έργο. Thank you.
αμάν αμάν στο στάδιο. Στο στάδιο που με φέρε, που με φέρε. Στο στάδιο που με φέρε. Η δική σου αμάν, ο καμάν, η αγάπη, η δική σου. Κατέχει μόνο ο Θεός, κατέχει μόνο, κατέχει μόνο ο Θεός. Κατέχει μόνο ο Θεός να κρίνει την ψυχή σου. Αμάν, ο καμάν, να κρίνει την ψυχή σου. Αγάπη τραγουδό να πνίξω το καημό μου. Αμάν, ο καμάν, να πνίξω